Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Πάνος Παταξόπουλος, όπως έχετε καταλάβει, και καθώς περνούν τα χρόνια, αποφάσισα να αλλάξω κάποια πράγματα και στη ζωή μου και στον τρόπο που υπάρχω γενικότερα, μέσα από το χορό, και σκέφτηκα ότι θα ήθελα να είχα μια πιο άμεση επαφή με τον κάθε μαθητή που έρχεται στη σχολή μου. Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι, για να το παίξω και λίγο και να το κάνω λίγο πιο grand το όλο πράγμα, αποφάσισα να πάρω και μια κοπέλα να ασχολείται με τις δημόσιες σχέσεις, για να είμαστε λίγο πιο in. Και της λέω, τι να σκεφτούμε, λέω, κάτι πρέπει να κάνω, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι σχολές που υπάρχουν είναι τέσσερις. Είναι μία στο Περιστέρι, μία στη Λιφάδα, μία στην Πεύκη και μία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο για μένα την ώρα που έρχεται ο καθένας από εσάς να είναι εκεί και στις τέσσερις σχολές ταυτόχρονα. Θα έπρεπε να ήμουν ο Χουντίνι. Δυστυχώς ο πατέρας μου, ο Άτιμος, δεν τα κατάφερε να με κάνει να διασπώ με ταυτόχρονα και να είμαι σε διαφορετικά μέρη. Εκτός των οποίων το ένα είναι και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό το βιντεάκι, να σας πω κάποια πράγματα που σκέφτομαι εγώ γενικότερα και γιατί θα ήθελα να είχα με τον κάθε ένα από εσάς προσωπικά μία επαφή, γιατί καταρχάς είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι διαλέξατε να έρθετε στη δικιά μου τη σχολή να εκπαιδευτείτε είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με το χορό. Και έτσι στην αρχή η σχέση μας ήταν λίγο πιο κοντινή και όχι τόσο πάνω να κάνω μάθημα στη σχολή του Μεταξόπουλου, το οποίο εμένα ποσός με ενδιαφέρει. Λοιπόν, άμα με βλέπετε και σκύβω, έχω γράψει διάφορα πράγματα για να μην ξεχάσω τίποτα και ξαναπάω από την αρχή και βαριέμαι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω ειλικρινά να σας πω ότι είμαι περήφανος που τουλάχιστον έχετε έρθει στη διαδικασία να κρατάτε αυτό το διβιντάκι στα χέρια σας και αυτή τη στιγμή να με βλέπετε. Για ποιους λόγους? Πρώτον, γιατί μπορεί να έχετε αποφασίσει από πολύ νωρίς να ξεκινήσετε το χορό. Οπότε, μπράβο. Δεύτερον, θα μπορούσατε να πείτε στον εαυτό σας να το είχατε μεράκι, ρε παιδί μου, πολλά χρόνια, οπότε λέτε, ποτέ δεν είναι αργά, οπότε και πάλι μπράβο. Την άλλη, μπορεί να είσαστε χορευτές που ασχολείστε χρόνια με το χορό και είπατε, δεν πάω και σε αυτό το τρελό, μήπως μου δώσει κάτι παραπάνω. Οπότε εδώ σας δίνω χίλια μπράβο. Και κάτσε να διαβάσω εδώ και τι λέω. Αποφασίσατε, λέει και το χαρτί, πέρα από κάθε εμπόδιο και προκατάληψη, να κάνετε στον εαυτό σας αυτό το υπέροχο δώρο, που για μένα πραγματικά είναι δώρο. Οπότε μπράβο, και μπράβο γιατί θελήσατε για να βάλετε το χορό στη ζωή σας. Το πόσο καλό θα σας κάνει θα το καταλάβετε σύντομα, νομίζω. Αρκεί να αφήσετε κόμπλεξ και το τι λέει ο κόσμος και να κοιτάξετε τον εαυτό σας και αυτό που σας ευχαριστεί. Αν έχετε στα χέρια σας τώρα ένα φάκελο, μέσα στον οποίο θα υπάρχει μια ημερομηνία εγγραφής. Αυτή την ημερομηνία εγγραφής, εγώ θα ήθελα να την κρατάτε και να τη θυμόσαστε. Εγώ, ας πούμε, με το καλό, έχω γεννηθεί 19 Σεπτεμβρίου. Μην με ρωτήσετε του πόσο, γιατί είναι τόσο παλιά που θα γίνω γερεζή. Αλλά γιατί να μας το πω, του 1961. Είμαι 50 χρονών. Λοιπόν, όπως εγώ θυμάμαι πάντοτε η δικιά μου την ημερομηνία, δεν μπορώ να την ξεχάσω, όπως δεν μπορώ να ξεχάσω την ημερομηνία που γεννήθηκαν τα παιδιά μας. Έτσι θα ήθελα να θυμόσαστε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Μισό λεπτό, γιατί έχει έρθει από πίσω το φυτό. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Γάλα. Γάλα, ναι. Όχι, σκέτο. Ευχαριστώ πολύ. Αγοραφή σα είναι από την άλλη μεριά. Όλοι οι άλλοι με κοιτάνε πώς τα λένε, να τα λέω καλά για αυτά. Πήγαινε έξω, φύγετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
Συγγνώμη, αλλά ο υπολογιστής έσβησε, κάτι πρέπει να πατήσω εγώ εδώ. Α, εντάξει, τώρα ξανά ανοίξα. Λοιπόν, την ημερομηνία λοιπόν εγγραφής που μπαίνετε στη σχολή μου και θα γραφτείτε, θέλω να τη θυμόσαστε. Γιατί για μένα θέλω έναν σταθμό που κάτι καινούργιο ξεκινάει στη ζωή σας. Για μένα ο χώρος ποτέ δεν ήταν παιχνίδι, για μένα εγώ τον έβλεπα πάρα πολύ σοβαρά, ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά και επαγγελματικά ή για τους ανθρώπους που απλώς θέλουν να το κάνουν την πλάκα τους και να περνάνε καλύτερα. Πιστέψτε με ότι ο χορός θα σας βοηθήσει. Και επειδή πάντα σκεφτόμουν ότι ο χορός ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό έχω κάνει και διάφορες κινήσεις τις οποίες σιγά σιγά θα τις μάθετε. Πάει. Εδώ λέει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην σας απογοητεύσω. Εύχομαι σε όλους μας να έχουμε μια υπέροχη χρονιά και να δημιουργήσουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Λόγια μεγάλα, λόγια με φούσκες. Λόγια τα οποία συχαίνομαι πάρα πολλές φορές να λέω, γιατί συνήθως η πράξη είναι αυτή που μετράει και όχι τα λόγια. Τώρα σκέφτομαι ειλικρινά πώς μπορεί να φαντάζεται κάποιος πολιτικός ενώπιον του οποίου κάθεται σε μια τρισάνα τραπέζι και προσπαθεί να προσελκύσει τους ψηφοφόρους του. Τι πόσα θα και πόσα λέει για να κερδίσει τον κόσμο με ψευτιές. Όπως με έχετε μάθει και με έχετε δει, έχετε καταλάβει, εγώ ψευτιές δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να συγκινηθώ ότι ήρθατε στην καλύτερη σχολή του κόσμου. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που να γνωρίζουν πολύ περισσότερα από μένα. Αυτό που θέλω να είσαστε απόλυτη σίγουροι όμως είναι ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου προσπαθούμε για το καλύτερο και όσο το δυνατόν πιο, ας το πούμε, προχωρημένη μορφή τέχνης υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο, να έχουμε τη δυνατότητα να την έχουμε στη σχολή μας. Καταρχάς θέλω να ξέρετε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί στη σχολή, είτε με το δάσκαλο, είτε με την κοπέλα που έρχεται στη γραμματεία, είτε κάτι δεν σας αρέσει, θα σας δώσω το προσωπικό μου email ή θα μιλάτε με την κάθε γραμματέα και θα λέτε θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μεταξόπουλο, θα κλείνουμε ραντεβού συγκεκριμένο και θα έρχομαι να σας ρίξω στο γραφείο μου να μιλάμε και να μου λέτε οτιδήποτε σας απασχολεί ή οτιδήποτε νομίζετε εσείς κατά τη γνώμη σας ότι δεν λειτουργεί σωστά και ότι θα ήταν κάτι καλύτερο ή για το παιδί σας ή για εσάς τους ίδιους. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι οι γραπτές πληροφορίες σχετικά με τη σχολή και τη λειτουργία της θα είναι και σε μορφή audio, για όσους το ζητήσουν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εύχομαι σε όλους το ταξίδι αυτό που θα ξεκινήσετε με το χορό να σας πάει κάπου. Αλλά και αν δεν τα καταφέρετε τελικά, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας τελικά καταφέρνει τους στόχους του να τους κάνει πραγματικότητα, το ταξίδι μετράει. Να κάνω και κάμια μπλακή έτσι να ξεχνάρωσω λιγάκι, γιατί το παρέδα σοβαρός. Να έχουμε ένα καλό χειμώνα, υγεία και να ξέρετε στις σχολές και αν δεν είμαι εκεί, το μυαλό μου, τα μάτια μου, οι σκέψεις μου είναι πάντα εκεί και στις τέσσερις σχολές. Λοιπόν, καλό χειμώνα και οτιδήποτε θελήσετε στο τηλέφωνο που σας έχω πει και στο email. Ελπίζω να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να τη βρίσκουμε και να πηγαίνουμε να χορεύουμε και να περάσουμε μια όμορφη ζωή, γιατί αυτή η ζωή μας ανήκει και πρέπει να τη ζήσουμε όπως εμείς γουστάρουμε και όχι όπως οι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ. Τα σέρι μου. Κάτσε να το κλείσω κιόλας. Α, δεν συστηθήκαμε. Είμαι ο Πάνος, ο Μεταξόπουλος.